Καλημέρα κύριε Θελάκη, καλή δύναμη και σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατές σας. Είστε καλά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε. Συνεχίζετε προς ποια κατεύθυνση και γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ενημερωθήκατε ότι πήραν πολύ ώρα ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάει σε προώρες εκλογές, κάτι το οποίο εσείς το ζητάτε. Και άλλες φορές έχει κάνει αντίστοιχο ξεκαθάρισμα, αλλά δεν του έχουμε την ελάχιστη εμπιστοσύνη του κυρίου Μητσοτάκη. 3 χρόνια έχει τη μοναδική ικανότητα να παρουσιάζει το άσπρο και μετά να μας λέει ότι είναι μαύρο. Και δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε στα λεγόμενά του, γιατί ξέρετε τα λόγια καμιά φορά περισσεύουν, να μην σας πω και τις περισσότερες φορές, σημασία έχουν οι πράξεις. Αν είναι λοιπόν να σώσει τη χώρα από την πολιτική αστάθεια την οποία έχει φέρει ο ίδιος, ας μαζέψει με το καλό τους βουλευτές του που έχουν ξαμοληθεί σε όλη την Ελλάδα για προεκλογική εκστρατεία, καθώς ανησυχούν ότι τη στιγμή εκείνη που θα βρίσκονται στη βάσανο του Σταυρού, πρέπει οι άνθρωποι να δουν τι θα κάνουν. Και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό. Ας τους μαζέψει λοιπόν, ας μαζέψει και τους υπουργούς. Άρα δεν σας πείθει, φαντάζομαι, με αυτό που λέτε. Καθόλου. Ας μαζέψει και τους υπουργούς που έχουν παρατήσει τα υπουργεία και δεν γίνεται και είναι όλα στον αέρα, έτσι. Και μετά να τον πιστέψουμε. Εχθές ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός του κόμματός σας, κυρία Χριστίδου, επανέφερε βέβαια το αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις Κάλπες. Μην ξεχνάτε, κύριε Στολάκη, συγγνώμη που διακόπτω, και μην ξεχνάτε ότι αρχικά το θέμα με τις εκλογές δεν το κατεβάσαμε από το κεφάλι μας μια ωραία μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ και είπαμε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι ζητάμε είναι ανάγκη να τη ζητήσουμε τις εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι η χώρα έχει φτάσει στον υπεραιτέρω. Και κάθε μέρα που περνάει χειροτερεύει και η κατάσταση. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό το αίτημα, το αίτημα θα παραμείνει. Φυσικά και παραμένει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για διαρροές του Μαξίμου ότι έρχονται εκλογές. Οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν βγει ανοιχτά και λένε για εκτιμήσεις και μάλιστα και για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Να θα είναι Σεπτέμβριος, να θα είναι η πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, να θα είναι. Εκείνοι βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ημερομηνίες, δεν τις λέμε εμείς. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά έθεσε το αίτημα για εκλογές πέρυσι τον Δεκέμβρη. Έχει περάσει και αρκετό διάστημα, κυρία Χριστίδου. Ενώ ότι δεν ξέρω εάν πρώτα τέθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση ή από την ίδια την κυβέρνηση, μέσω διαρροών, όπως μας λέτε. Εμείς ζητήσαμε εκλογές και πολύ καλά κάναμε και ζητήσαμε εκλογές σε έναν εύλογο χρόνο, θεωρώντας ότι η χώρα έχει φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Ο κ. Μητσοτάκης, σας θυμίζω ότι από την πρώτη μέρα της εκλογής ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε εκλογές. Νομίζω ότι μετά από 2,5 χρόνια διακυβέρνησης, τότε ζητήσαμε εκλογές και πολύ καλά κάναμε. Μάλιστα. Και τώρα εγώ σας μιλάω για αυτό το τοξικό κλίμα το οποίο μας κατηγορεί και από πάνω ο κ. Μητσοτάκης, ότι το έχει δημιουργήσει αντιπολίτευση, ενώ πρόκειται είναι ξεκάθαρα διαρροές από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αυτοί το συντηρούν δηλαδή σαν θέμα. Απ' τη μία, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός κάνει πώς ξεκαθαρίζει τη θέση του, και απ' την άλλη τον διαψεύδει το ίδιο το κόμμα και οι ίδιοι του οι βουλευτές. Πάντως, σήμερα, μιλώντας στον Sky, ουσιαστικά απάντησε αμέσως και στον κύριο Τσίπρα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ότι θα επιχειρήσει να δραπετεύσει, να φυγαδευτεί μέσα από τις κάλπες, λέγοντας ότι δεν ψάχνω δημοσκοπικό ξέφωτο. Ναι. Ας λέει ό,τι θέλει. Εσείς επαναφέρετε το αίτημα, φαντάζομαι συνεχίζετε τις περιοδίες σας και θέλετε να είστε έτοιμοι για να μην ευνηδιαστείτε σε περίπτωση που αποφασίσει κάτι διαφορετικό ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Στολάκη, είναι να υπάρχει αυτοδύναμη νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δεν πρόκειται περί ευνηδιασμού, είμαστε ήδη έτοιμοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έτοιμοι εννοώ όχι μόνο κομματικά ως προς την οργάνωση του κόμματός μας. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Σε πολύ κρίσιμα ζητήματα. Προχθές παρουσίασε ο πρόεδρος μας και το πρόγραμμα για τη στέγη, που είναι μια σπουδαία δουλειά και από τη Θεανότη Φωτίου, που θα καταργηθεί ο πτωχευτικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χάνει τα σπίτια του.
Ναι, Κάτι ο τέτοιο. κύριος, Τσίπρας, η αλήθεια είναι, επειδή το παρακολούθησα, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για Και τη υπάρχουν στεγαστική όχι μόνο πολιτική. εκείνοι, υπάρχουν όχι μόνο εκείνοι που χάνουν τα σπίτια τους, που ένα μέρος δηλαδή του σχεδίου για τη στέγη έχει να κάνει με το χρέος των νοικοκυριών, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς. Μιλάμε και για τους ανθρώπους και για τους νέους ανθρώπους από 25 μέχρι 44 που δεν μπορούν να βρουν σπίτι, να μείνουν με τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό. Έτσι. Μιλάμε και για τους ανθρώπους που επένδυσαν χρήματα μέσω του R&B και πλέον υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν γίνεται να έρχονται, κυρία Στολάκη, τεράστια fans και να αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και να φτάνουν οι τιμές στο Θεό και να μην μπορείς να βρεις ένα σπίτι να μείνεις, να πρέπει να πληρώνεις 500 ευρώ για 50 τετραγωνικά. Ναι, τα στοιχεία των ερευνών σε αυτό, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με το ζήτημα για τους λόγους του ρεπορτάζ, κυρία Χριστίδου, ένα στους δύο μισθούς από ένα νοικοκυριό διατίθεται για το ενίκιο, ή στην Ευρώπη έχουμε, νομίζω, είμαστε στις υψηλότερες θέσεις σε ό,τι αφορά την σχέση απολαβών με τα μισθώματα για τη στέγαση. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε. Και ποιοι είναι οι μισοί στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι μισοί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός είχε το θράσος χθες να μας μιλήσει για αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι, που στα χρόνια της δικής του προηγούμενης διακυβέρνησης, που ήταν και υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, τι ήταν, έτσι. Θυμάστε τι έγινε και με τον κατώτατο μισθό. Θυμάστε και για τον υποκατώτατο μισθό, αυτή τη χειρεότητα που υπήρχε για τους νέους ανθρώπους. Και τώρα έρχεται και μας λέει ότι η αύξηση που έχει κάνει, ενώ προεκλογικά είχε υπογραφεί, είχε πει για το διπλάσιο της ανάπτυξης, τώρα δίνει αυτά τα 700 ευρώ και πρέπει να πει ο ελληνικός λαός και ευχαριστώ. Κυρία Χριστίδου, πάμε λίγο, θέλω λίγο να μείνουμε λίγο στο θέμα των εκλογών. Είπατε ότι στόχος είναι η αυτοδύναμη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, στις δεύτερες εκλογές. Αυτό προκύπτει, και αυτή η στόχευση έρχεται επειδή μέχρι στιγμής τα κόμματα στα οποία έχετε στραφεί για να συνεργαστείτε προκειμένου να δημιουργήσετε την κυβέρνηση. Από την πρώτη Κυριακή είναι ο στόχος μας, κύριε Στελάκη. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα από την πρώτη Κυριακή. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να απαλλαχθεί αυτή η κοινωνία που ταλαιπωρείται 10 χρόνια και έχει κουραστεί ο κόσμος, και το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Είναι κουρασμένος και ο κόσμος. Είναι κουρασμένοι και οι γονείς και τα παιδιά. Μιλάμε για δύο γενιές σχεδόν που έχουν δει τη ζωή τους να περνάει από μπροστά και να χάνεται. Και κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν σε ένα ξέφωτο. Κάποια στιγμή πρέπει να ησυχάσει το μέσα τους. Πρέπει να βλέπουν λίγο μπροστά. Αυτή τη στιγμή βλέπουν μόνο αδιέξοδο. Μόνο αδιέξοδο. Και ξέρετε, όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που με απίθμενο θράσος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων για 3 συνεχόμενα χρόνια από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής τους, και σου παρουσιάζει τη δική σου πραγματικότητα σαν να είναι κάτι φαντασιακό, σαν να είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ κακοποιητικό. Πώς να το πω, είναι βία. Όταν σε παίρνουν από τη ΔΕΗ, αν είναι δυνατόν, ο Μακρόν εθνικοποίησε τη ΔΕΗ, τη δική του αντίστοιχη ΔΕΗ, την ΙΕΚΤΗ. Έτσι. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση που ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ, άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ενέργειας. Μας λέει τώρα κιόλας προεκλογικά, γιατί πρόκειται περί προεκλογικού τρίκ, ξεκάθαρα. Και εκεί είναι η χυδαιότητα, η πολιτική χυδαιότητα αυτής της κυβέρνησης. Μας μιλάει για κατάργηση της δίδας αναπροσαρμογής, ενώ ουσιαστικά την εξαφανίζει από το χαρτί και την ενσωματώνει στο τελικό τιμολόγιο. Αυτά τα πράγματα, τι να σας πω, είναι απαράδεκτα. Και πρέπει να δοθεί ένα stop. Τώρα. Ο μόνος τρόπος για να δοθεί stop και να αλλάξουν αυτά είναι εκλογές και να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης, πώς το είπε χθες ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, να συγκροτηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, είπε ο πρόεδρός σας. Εμείς κάνουμε ολομέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και όχι διμέτωπο. Όσοι θέλουν σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να αποκλείσουν οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι αυτό πάει προς τον κύριο Ανδρουλάκη, προς το Πασόκ Κινάλ μεριά. Προφανώς, γιατί δεν γίνεται. Ως πότε περιμένουν στο Πασόκ Κινάλ και Ρωστολάκη είναι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Πότε περιμένουν.
Δεν είναι πολιτικά έντιμο αυτό. Πρέπει και αυτοί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για όριστα, για σοσιαλδημοκρατία και προοδευτικότητα. Και αν κάνεις μια βόλτα στο διαδίκτυο, μέσα στο Facebook και οπουδήποτε αλλού, να βλέπεις αυτή τη στιγμή ανθρώπους. Πώς να σας το πω, τα βλέπω, δηλαδή προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα. Για να έχω το feedback, ας πούμε, του κόσμου, έτσι. Να έχω την ανατροφοδότηση. Ξέρετε, η ανατροφοδότηση είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που πολλό δε μάλλον οποιοσδήποτε, ας πούμε, σε οποιαδήποτε ενασχόλησή του, πολλό δε μάλλον όταν έχεις να κάνεις με την πολιτική και έχεις να κάνεις με ανθρώπους και με την κοινωνία. Δεν γίνεται να βλέπεις, ας πούμε, ψηφοφόρους του Πασόκ Πινάλ και να λένε ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και όχι με τον Τσίπρα και απ' την άλλη να υπάρχει ένας πρόεδρος πολλά υποσχόμενος και προβεβλημένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τα άλλα πάρα πολύ και να μην ανοίγει τα χαρτιά του και να μην λέει κουβέντα. Το να μην θέλει να συνεργαστεί με κανέναν από τους δυο σας, νομίζω το έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν θα κάνουμε πρωθυπουργό ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει. Τότε δεν μπορεί να μιλάει για σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο κεντρικός πυλώνας στη σοσιαλδημοκρατία και στις δυνάμεις της αριστεράς και στον προοδευτικό χώρο γενικά, στον προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και ο κεντρικός πυλώνας των προοδευτικών δυνάμεων, αν δεν αρέσει τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χριστίδου, εσείς φαντάζομαι συνεχίζετε λοιπόν το σκληρό ροκ σε όλα τα επίπεδα κατά της κυβέρνησης με τα κύριε θέματα... Κύριε Ανδρουλάκη, παρακαλώ. Δεν θα τους αφήσουμε από εδώ και πέρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, όποτε αποφασίσει επιτέλους ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, όποτε αποφασίσει να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για όλα αυτά που έχει φέρει σε αυτή τη χώρα για να προκηρύξει εκλογές, όποτε το πάρει απόφαση, μέχρι τότε δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, κύριε Στολάκη. Καυτή ανάσα πάνω από το σβέρκο τους, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Με κάθε μέσο εννοώ έτσι να ενημερώνουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον κόσμο για την επόμενη μέρα, θέλοντας ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι όχι απλά μια καταγγελτική δύναμη, να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε μέρος της λύσης πια. Αυτό μας ενδιαφέρει, ότι έχουμε τον τρόπο να δώσουμε λύση στα υπαρκτά προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες έχουν βγει και διάφορες δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε και εσείς, κυρία Χριστίδου, και τα κομματικά επιτελεία. Εγώ θα ήθελα επιτελείο. Να δει μια δημοσκόπηση, κύριε Στολάκη, για την υπόθεση Νοβάρτης, που τελικά με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, βγήκε η απόφαση ότι πρόκειται περί σκανδάλου. Και χθες ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους ανθρώπους που τελικά είναι αθώοι και τους κατηγόρησε. Παραβλέποντας κάθε έννοια περί τεκμήριου της αθωότητας και εξαπολύοντας κατηγορίες. Και όχι, προσέξτε, όχι μόνο για δημοσιογράφους, για πρώην εισαγγελείς της διαφθοράς, πρώην υπουργούς, απευθυνόμενος και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν εντός της εκκλησίας εκείνη τη μέρα, κύριε Στολάκη. Γύρισε προς τα εμάς, δεν κοίταξε προς το ΚΚΕ, δεν κοίταξε προς το ΠΑΣΟΚ, δεν κοίταξε προς την Ελληνική Λύση. Σε εμάς γύρισε και κοίταξε. Και ξέρετε τι μας είπε, με αυτόν τον υπόκοσμο είστε αγκαλιά. Μας κατηγόρησε και εμάς. Και εχθές, αυτό δηλαδή είναι το πράγμα που σε ξεπερνά. Εχθές δεν βρήκε να πει μία κουβέντα, να πει ένα συγγνώμη και όπως δεν βρήκε να πει και μία κουβέντα, δεν είπε ούτε, δεν ακούστηκε. Άμα παρατηρήσετε την ομιλία του, δεν μίλησε ούτε για ακρίβεια, ούτε για πληθωρισμό 12%, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Τις εξαγγελίες για την εισφορά αλληλεγγύης και την κατάργησή της από 1η-1η του 2023, πώς την είδατε? Αυτό είναι κωμικοτραγικό, γιατί η εισφορά αλληλεγγύης την έχουμε ακούσει ότι καταργείται 850.000 φορές. Έτσι. Και πρέπει να δούμε και ποιους αφορά. Και να δούμε και ποιους αφορά, που είναι ελάχιστοι αυτούς που αφορά, και να δούμε, δηλαδή για χαμηλοσταξιούχους, να δώσω ένα παράδειγμα, χαμηλοσταξιούχους δηλαδή μέχρι 1.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, δεν θα δούνε τίποτα. Έτσι. Δεν τους αφορά αυτό το πράγμα.
και να δούμε και γιατί από 1η-1η το 23. Γιατί δεν το κάνει τον επόμενο μήνα. Γιατί δεν το κάνει το Σεπτέμβριο. Και μας το λέει από 1η-1η το 23. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό μέχρι την 1η-1η το 23. Γιατί δεν το κάνει τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο και περιμένει τότε. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών, φαντάζομαι ο βαθμός που βάζετε εσείς στο κυβερνητικό έργο είναι κάτω από τη βάση. Από αυτά που καταλαβαίνω που μας λέτε. Πολύ σωστά, καταλαβαίνετε. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα, κυρία Χριστίδου? Έχουμε αποτύχει στο πιο βασικό για μένα. Και το πιο βασικό είναι η ψυχολογία αυτής της κοινωνίας. Που βλέπετε έξω τον κόσμο, που είναι πλέον σε ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και ξέρετε ότι λέω την αλήθεια αυτή τη στιγμή. Βλέπετε έναν κόσμο ο οποίος έχει είτε συμπτώματα μετατραυματικού στρες, είτε έχει κατάθλιψη. Αυτή η ψυχολογία πρέπει να αλλάξει για τον κόσμο. Πρέπει να ξαναγίνει αυτή η κοινωνία ένα σώμα, έτσι όπως ήμασταν πριν. Βλέπετε τον κόσμο ότι με όλο αυτό το πράγμα περί ατομικής ευθύνης, ακόμα και χθες, αν παρατηρήσατε, κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός και στην πρωτομιλία του είπε ότι αυτό το πράγμα που σας αρέσει να λέτε ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός, όχι, δεν είναι όλοι ελληνικός λαός, έτσι πως το είπε, είναι, πώς το είπε, δεν το είπε μονάδες, κάπως αλλιώς το είπε. Πάντως θέλησε ακόμα και σε αυτό να τονίσει την ατομικότητα. Θέλοντας να προβάλλει και καλά ένα φιλελεύθερο προφίλ, κατά τα άλλα βέβαια καμία σχέση το φιλελεύθερο προφίλ που προσπαθεί να δείξει μέσα στη χώρα ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο για φιλελεύθερο δεν τον καλοδέχτηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Του ασκήθηκε τεράστια κριτική για την κατάσταση της χώρας, για τη φιλελευθερία του τύπου, έχουμε φτάσει στην 108η θέση, έτσι. Και στην προτελευταία σε διεθνές επίπεδο, του ασκήσαν τεράστια κριτική και ομοειδεάτες του κατά τα άλλα. Μάλιστα. Από το κόμμα του Μακρόν. Λοιπόν, αυτό που είπε ήταν, προσπάθησε να τονίσει την ατομικότητα στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Στολάκη, εμείς που είμαστε Έλληνες και Ελληνίδες εκπρόσωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα στο οποίο ορκιστήκαμε μιλάει για λαϊκή κυριαρχία, κύριε Στολάκη. Μιλάμε ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, στον ελληνικό λαό. Αυτό λοιπόν το σώμα που έχει δεχθεί τόσες πολλές πληγές τρία χρόνια έχει δεχθεί πληγές, και αυτή είναι η σημαντικότερη πληγή, το ότι έχει, και αυτό πάντοτε το έκανε η δεξιά και επί εποχή Σαμαρά το έκανε και πιο πριν το έκανε όταν κυβέρνησε η δεξιά, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό το σώμα πάντοτε προσπαθούν να το χωρίζουν και να στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα τον έναν άνθρωπο απέναντι από τον άλλον. Και όποιος επιβιώσει, ο πιο δυνατός, ο πιο ισχυρός, εμείς αυτό το πράγμα θα το αλλάξουμε. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι που δημιουργεί όλα τα προβλήματα στην ψυχολογία, στην κοινωνία και στην κοινωνία. Κυρία Χριστίδου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.